Είμαι ο Βαλεντίνο, είμαι 30 ετών και μένω στην Κρήτη. Τραγουδάω επαγγελματικά εδώ και 9 χρόνια. Και έχω καταφέρει να συντηρώ την οικογένειά μου και τα 4 πανέμορφα παιδιά μου μόνο από αυτή τη δουλειά. Το πώς έγινε να τραγουδιστείς όμως έχει ενδιαφέρον. Είμαστε σε ένα μαγαζί και τρώγαμε εγώ, η κοπέλα μου και ένας φίλος μου και ένας από τους δύο μουσικούς με ήξερε. Και ήξερε ότι τραγουδάω, αλλά όχι επαγγελματικά. Και επειδή δεν είχε πολύ χαβαλέ στο μαγαζί, μου λέει: δεν έρχεσαι και εσύ να πεις ένα τραγούδι. Και πήγα. Και το ένα τραγούδι έφερε τ' άλλο. Και έτσι λοιπόν στο τέλος που κατέβηκα από την σκηνή, κατέβηκε ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού και μου έκανε πρόταση. Και εγώ απλά τη δέχτηκα. Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάγου. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός και ευλογημένος, θα έλεγα, για ό,τι έχω καταφέρει στην πόλη μου και για τον τρόπο που με αγκάλιασε η πόλη μου. Αλλά πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να κάνω και το επόμενο βήμα. Θέλω πάρα πολύ να κάνω αυτό που κάνω στα Χανιά, να το κάνω και στην Αθήνα. Γεια σου, Βαλεντίνο. Βαλεντίνο, σκέτο, έτσι. Σκέτο. Ναι, το σκέτο, είσαι σκέτο. Μας έρχεσαι από. Από τα Χανιά της Κρήτης. Τα παιδιά ποια είναι? Είναι ο κολλητός μου ο Στράτος και ο κολλητός μου ο Δημήτρης. Πάω να μιλήσω λίγο, ρε Βαλεντίνο, τι έχεις πάρει την πρόβλημα. Πάρει, θέλω... Ο Στράτος είμαι εγώ και εσύ είναι ο Βαλεντίνο. Είναι... Κατάλαβα, μας εκπροσωπεί παντού. Και... Ο Δημήτρης εγώ. Ο Δημήτρης, εσύ είναι, αφού τα είπα άλλο. Καλή μου. Πες μας λιγάκι τι θες να κάνεις εδώ στο Voice. Είσαι αποφασισμένος. Είσαι αποφασισμένος να μείνεις στην Αθήνα για πάντα. Εγώ για μοντέλο ερχόμουν, αλλά με κέρδισαν τα πτώγυρα. Οπότε ήρθα να τραγουδήσω. Ωραία, θα τραγουδήσεις. Τραγουδάς επαγγελματικά, έτσι. Ναι, τραγουδάω επαγγελματικά. Ωραία, πάμε να σε απολαύσουμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι η καριέρα που ονειρευόμουν μόλις ξεκινάει. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχω κλείσει καν εισιτήριο επιστροφής για Χανιά. Ακρογιαλιές δεινά.